Είναι Τετάρτη 1 Μαρτίου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχουν ξεκινήσει οι ειδήσεις από τη Δέλτα τηλεόραση. Μαζί θα δούμε το δύσκολο αυτό δελτίο. Απόψε το βράδυ αρχικά θα δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους και αμέσως μετά όλα τα ρεπορτάζ αναλυτικά. Ανίποτη τραγωδία στα Τέμπη. Τραγικός ο απολογισμός των νεκρών. Ζωντανές συνδέσεις από την περιοχή. Τριήμερο εθνικό πένθος με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δημοσία δαπάνη οι κηδείες των θυμάτων. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο νοσοκομείο της Λάρισας. Σχεδόν 100% πληρότητα στα ξενοδοχεία της Τράκης εξαιτίας του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού. Η Αλεξανδρούπολη στην 8η Παγκόσμια Συνάντηση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την Οδική Ασφάλεια και τα Θύματα Τροχαίων Συγκρούσεων. Κυρίες και κύριοι, ανίποτη είναι η τραγωδία στα Τέμπη με τραγικό απολογισμό δεκάδες νεκρούς και πολλούς τραυματίες εξαιτίας της σύγκρουσης επιβατικού με εμπορευματικό τρένο αργά το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή Ευαγγελισμός της Λάρισας κοντά στα Τέμπη. Από τους 66 τραυματίες που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, οι 60 είναι σε απλές κλίνες και οι υπόλοιποι 6 είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα βγουν όλοι το τρένο! Βγείτε όλοι από το τρένο! Όλοι έξω το τρένο! Όλοι έξω το τρένο, όλοι γρήγορα, γρήγορα! Είστε καλά! Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της σύγκρουσης των δύο τρένων στα Τέμπη στο ύψος της Λάρισας, ενώ άλλοι 85 τραυματίστηκαν. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τρίτης στο ύψος του Ευαγγελισμού στη Λάρισα, λίγο πριν από τις σύραγγες στα Τέμπη. Από τη σφοδρότατη σύγκρουση προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα. Στο τρένο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, υπήρχαν 342 επιβάτες και 10 υπάλληλοι, δηλαδή συνολικά 352 άτομα. Ένα φρενάρισμα έντονο, ξαφνικά να βλέπω σπίθες και φλόγες στα πλάινα των παραθύρων και μετά ένα ξαφνικό σταμάτημα. Στο ξαφνικό σταμάτημα, εντάξει, πανικοβληθήκαμε όλοι, βγήκαμε έξω, σπάσαμε το τζάμι. Με τη βαλίτσα μας εδώ πέρα. Σπάσανε πολλά τζάμια, καταλήξαμε να είμαστε σε μια κλίση 45 μοίρες. Είχε λάδια στο πάτωμα, γλιστρούσε πολύ. Πέφτανε άνθρωποι προσπαθώντας να φύγουν. Ευτυχώς οι πόρτες μας άνοιξαν. Στα άλλα βαγόνια οι πόρτες δεν άνοιξαν, έμειναν εγκλωβισμένοι. Μέχρι και μάνα με μωρό, παιδί 3 μηνών ήταν μέσα. Έφυγε το μωρό από το καρεκλάκι και σφήνωσε και ψάχναν να το βρουν. Το βρήκανε, βγήκε. Βγήκε, το βρήκαν φοιτητές. Εγώ βρισκόμουν στο βαγόνι 6. Το οποίο δεν ήταν απλά σαν ένα σεισμός, έτσι το νιώσαμε. Ήταν μία σύγκρουση, τρεις συγκρούσεις, η μία πιο μικρή από την άλλη. Στο βαγόνι μου χτύπησε μόνο μία γυναίκα, την οποία αμέσως και βοήθησα. Είχε σκιστεί στο φρύδι της, όχι κάτι πολύ σοβαρό. Μετά προσπάθησα με κάποια άλλα άτομα να βγάλουμε τους περισσότερους, δηλαδή γυναίκες, ηλικιωμένους, γιατί ήταν πιο δύσκολη η μετακίνησή τους με τις βαλίτσες. Υπήρχαν και μικρά, υπήρχε και ένα 6 μηνών κοριτσάκι το οποίο προσπάθησα να βρω, το οποίο δεν μπόρεσα να βρω, αλλά ευτυχώς ήρθα εδώ, μίλησα με τη μητέρα του και μου είπε ότι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Δόξα τω Θεώ. Οι περισσότεροι που ήταν στο βαγόνι μου ήταν καλά. Μετά επιχείρησα να πάω προς το βαγόνι 5, 4, 3 να βγάλω όσους περισσότερους μπορώ. Ακούσαμε ένα μπαμ. Εγώ πετάχτηκα πάνω του αμέσως. Μετά πεταχτήκαν όλα. Ήταν στριβογύριση το βαγόνι. Και στο τέλος κατέληξε πλάγια και βγήκαμε. Ήταν 10 δευτερόλεπτα εφιαλτικά με φωτιές. Η μηχανή του ενός τρένου που είδα είχε βγει επάνω στην Εθνική από το ατύχημα. Και κάποια βαγόνια ήταν τουμπαρισμένα και κάποια καίγονταν. Περισσότερο φως στα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φωνική σύγκρουση των τρένων στην περιοχή Ευαγγελισμός της Λάρισας ρίχνουν νεότερες πληροφορίες για το τι συνέβη. Το δυστύχημα φαίνεται να οφείλεται σε λάθος χειρισμό του σταθμάρχη Λάρισας, ο οποίος στο τμήμα Λάρισα Ευαγγελισμός κατεύθυνε το επιβατικό τρένο στη γραμμή καθόδου κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να βρεθεί στην ίδια γραμμή με το εμπορευματικό. Σημειώνεται ότι σε όλο το μήκος της η σιδηροδρομική γραμμή που ενώνει την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη είναι διπλή.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μοιραία, όπως αποδείχθηκε εντολή του σταθμάρχη Λάρισας προς την επιβατική αμαξοστοιχεία 62, ήταν περνάς κόκκινο φωτόσημο εξόδου έως και είσοδο νέων πόρων. Αυτό όπως έβαλε το προστιακό εδώ μέσα, το ξέχασε αυτό. Έφυγε το τρένο εδώ, του λέει πήγαινε νέοι πόροι, ξέχασε το κλειδί, αυτή τη διαγώνη ξέχασε. Αυτοί όμως που φύγανε εδώ έπρεπε να καταλάβουν, σου λέει και τι μας πάει ανάποδα. Δεν πήγαιναν ανάποδα, έπρεπε να ψηλιαστούν. Όταν ακούς τον μηχανοδηγό να μιλάει με τον υπεύθυνο εισιτηρίων και να λέει πάμε και όπου βγει, σίγουρα είσαι προεδιασμένος για το κάτι θα πάει καλά. Ναι, το άκουσα μέσα των ασυρμάτων, πάμε και όπου βγει. Σε σύλληψη, ωστόσο, μετατράπηκε η προσαγωγή του σταθμάρχη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Την ίδια ώρα, ο κλειδούχος κλήθηκε για εξηγήσεις και έδωσε ανομωτή κατάθεση στο τμήμα τροχιάς Λάρισας που διενεργεί την προανάκριση και συγκεντρώνει την ογκώδη δικογραφία. Οι καταθέσεις των επιζώντων, ωστόσο, και η πραγματογνωμοσύνη θα ρίξουν περισσότερο φως στα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Καταθέσεις έχουν δώσει ακόμη ο εκπρόσωπος της Hellenic Trains και δύο προϊστάμενοι τμήματων μηχανοδηγών και εκδοτηρίων. Ο σταθμάρχης Λάρισας χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την αστυνομία ως υπαίτιος του δυστυχήματος και κατηγορείται εκτός των άλλων για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματική βλάβη από αμέλεια και επικίνδυνες παρεμβάσεις στην συγκοινωνία μέσων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή του ο σταθμάρχης φέρεται να υποστήριξε ότι έδωσε εντολή για αλλαγή τροχιάς, αλλά αυτή δεν υλοποιήθηκε από το σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, από τον ΟΣΕ έχει ζητηθεί και αναμένεται η απομαγνητοφώνηση πιθανής συνομιλίας μεταξύ σταθμάρχη και μηχανοδηγών. Με δυσκολία κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του ο Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Θα διερευνήσουμε με απόλυτη σοβαρότητα, με απόλυτη διαφάνεια, τα αίτια αυτού του τραγικού συμβάντος. Ό,τι όμως πούμε τώρα θα είναι πρώιμο και στην ουσία με αυτόν τον τρόπο θα σας έλεγα ότι βεβαιώνουμε τους ανθρώπους που χάρη. Επομένως, θα ήθελα να δείξουμε όλη την ψυχραιμία και να μείνουμε σε αυτό που σας είπα, ότι θα κάνουμε τα πράγματα, να διερευνήσουμε τα αίτια και να μην αφήσουμε τίποτα κάτω από την παλιά. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Υπουργός Μεταφόρων Κώστας Καραμαλής μετά το δυστύχημα στα Τέμπη. Στη σχετική του ανακοίνωση, ο τέος πλέον υπουργός ανέλαβε την πολιτική ευθύνη του δυστυχήματος. Θα δούμε το ρεπορτάζ σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά θα δούμε και όλα όσα καταγράφησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού αμέσως μετά την επιστροφή του από το σημείο του δυστυχήματος. Την παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ο Κώστας Καραμαλής μετά τη σύγκρουση των τρένων στη Λάρισα. Όπως αναφέρει στη δήλωσή του, η παραίτηση ήταν κάτι που ένιωσε καθήκον του ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν τόσο άδικα και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τα διαχρονικά λάθη του ελληνικού κράτους και του πολιτικού συστήματος. Η δήλωση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμαλή αναφέρει τα εξής. Μόλις τώρα γύρισα από το σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Ο πόνος είναι ανίποτος. Είναι γεγονός ότι παραλάβουμε τον ελληνικό σιδηρόδρομο σε κατάσταση που δεν ταιριάζει στον 21ο αιώνα. Σε αυτά τα 3,5 χρόνια κάναμε κάθε προσπάθεια για να βελτιώσουμε αυτή την πραγματικότητα. Δυστυχώς οι προσπάθειες αυτές δεν ήταν αρκετές για να αποτρέψουν ένα τέτοιο δυστύχημα. Και αυτό είναι πολύ βαρύ για όλους μας και για μένα προσωπικά. Όταν συμβαίνει κάτι τόσο τραγικό, δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε σαν να μην συνέβη. Είμαι λίγα χρόνια στην πολιτική, αλλά θεωρώ απαραίτητο στοιχείο της δημοκρατίας μας οι πολίτες της χώρας μας να εμπιστεύονται το πολιτικό σύστημα. Αυτό λέγεται πολιτική ευθύνη. Γι' αυτό το λόγο δηλώνω την παραίτησή μου από τη θέση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Είναι αυτό που νιώθω καθήκον μου να πράξω σε ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν τόσο άδικα και αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τα διαχρονικά λάθη του ελληνικού κράτους και του πολιτικού συστήματος. Μέσα από την καρδιά μου εκφράζω για άλλη μια φορά την οδύνη μου και τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες των θυμάτων. Τρίμερο εθνικό επένθρος χειρίχθηκε με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη λόγω της τραγωδίας στα Τέμπη. Δημοσία δαπάνη οι κηδείες των θυμάτων με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Οι Υπουργοί Εσωτερικών και Οικονομικών Μάκης Βορύδης και Χρήστος Ταϊκούρας αποφάσισαν ότι οι κηδείες των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη θα γίνουν δημοσία δαπάνη. Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κηρύσσεται τριήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών με τους δεκάδες νεκρούς. Τίθεται σε ισχύ από σήμερα, 1η έως και την 3η Μαρτίου,
με μεσίστη έπαρση σημαίας σε όλα τα δημόσια κτίρια και αναστολή των δημοσίων εορταστικών εκδηλώσεων. Όπως σε όλη τη χώρα, έτσι και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, σε όλα τα δημόσια κτίρια οι ελληνικές σημαίες κυματίζουν μεσίστιες λόγω της τραγωδίας στα Τέμπη. Σε ένδειξη πένθους, το κράτος αποφασίζει σε ορισμένες περιπτώσεις το κλείσιμο δημοσίων υπηρεσιών ή σχολείων, την ανάρτηση των σημειών μεσίστια για μία ή περισσότερες ημέρες, στην προκειμένη περίπτωση για τρεις, καθώς και την αναστολή των δημοσίων εορταστικών εκδηλώσεων. Όλα τα παραπάνω θα τεθούν σε ισχύ λόγω της κήρυξης από τον Πρωθυπουργό της χώρας σε τριήμερο εθνικό πένθος για την τραγωδία στα Τέμπη. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τις ημέρες αυτές του εθνικού πένθους δεν θα πραγματοποιηθεί και κανένας αγώνας αθλητικής διοργάνωσης στη χώρα. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, μεταξύ άλλων, προχώρησε σε αναβολή των ημιτελικών του κυπέλου Ελλάδας που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη. Σε τοπικό επίπεδο, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Εύρου ανέβαλε τους προημιτελικούς του κυπέλου της καθώς και τις αναμετρήσεις του παιδικού πρωταθλήματος. Δήλωση για την τραγωδία έκανε, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καθώς επέστρεψε από τα Τέμπη. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα όσα υπόθηκαν από τους συγγενείς και ανακοίνωσε πως μεταβατικός υπουργός υποδομών μετά την παρέτηση Καραμαλή ορίζεται ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως τόνισε ο ίδιος, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της και οι ευθύνες θα αποδοθούν. Θα δουλέψουμε σκληρά, υπογράμμισε, ώστε το ποτέ ξανά να μην μείνει κενός λόγος. Μόλις επέστρεψα από τον τόπο μιας τραγωδίας που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη συλλογική μας μνήμη. Δεκάδες συμπολίτες μας, πιο πολύ νέα παιδιά, έχασαν εκεί τη ζωή τους. Σε ένα φρικτό σιδηροδρομικό δυστύχημα χωρίς προηγούμενο στην πατρίδα μας. Ευχαριστώ από καρδιάς τις γυναίκες και τους άνδρες του κρατικού μηχανισμού που κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή. Πυροσβέστες και διασώστες, στελέχη του ΕΚΑΒ, της αστυνομίας, της αυτοδιοίκησης, όπως και τους γιατρούς και υγειονομικούς και τους ψυχολόγους στα νοσοκομεία μας. Έκανα και κάνω το καλύτερο δυνατό σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Συνάντησα συγγενείς των θυμάτων και των αγνοωμένων στο νοσοκομείο της Λάρισας. Μέσα στον ανίποτο πόνο τους, με περίσευμα αξιοπρέπειας, με ρώτησαν γιατί. Και μου είπαν ποτέ ξανά. Τους οφείλουμε μια ειλικρινή απάντηση. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, αναλαμβάνοντας την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, υπέβαλε αμέσως την παραίτησή του. Το ίδιο και η επικεφαλής του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Η στάση του τον τιμά, καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Μεταβατικός Υπουργός μέχρι τις εθνικές εκλογές ορίζεται ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, από τον οποίο ήδη ζήτησα να προχωρήσει γρήγορα στη σύσταση ανεξάρτητης και υπερκομματικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων, που θα εξετάσει πλήρως τα αίτια του δυστυχήματος. Αλλά θα εξετάσει και τις διαχρονικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των σιδηροδρομικών έργων. Ταυτόχρονα, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δική της δουλειά. Οι ευθύνες θα αποδοθούν, ενώ η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων. Θα πενθήσουμε τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας, τους φίλους μας. Θα μείνουμε ενωμένοι και σε αυτή την τραγωδία. Και μετά θα σκύψουμε το κεφάλι και θα σφίξουμε τα δόντια. Θα δουλέψουμε ώστε αυτό το ποτέ ξανά που άκουσα στη Λάρισα να μην μείνει λόγος κενός. Σας το υπόσχομαι. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σύνδεση τώρα με τον δημοσιογράφο του Sky, μέσω Skype, τον Χρήστο Νικολαίδη, να δούμε τι ακριβώς γίνεται αυτές τις ώρες. Να πάρουμε το τελευταίο ρεπορτάζ από το σημείο της καταστροφής. Αν έχουμε τη σύνδεση, να δούμε τον συνάδελφο. Συνάδελφε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας από τα Τέμπη, από το σημείο του τραγικού δυστυχήματος. Να αναφέρουμε τα τελευταία νέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει ανεβρεθεί ακόμα μία σωρός, ακόμη ένα θύμα μέσα στα συντρίμια του βαγονιού, το οποίο ψάχνουν και αυτή την ώρα οι άντρες της ΣΕΜΑΚ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για το 43ο θύμα αυτής της τραγωδίας και οι άντρες της ΣΕΜΑΚ Λάρισας θα επιχειρούν μέχρι ότου το απεγκλωβίσουν και στη συνέχεια θα τερματίσουν τις επιχειρήσεις τους για σήμερα για να τις επαναλάβουν και πάλι αύριο το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας γίναμε μάρτυρες ενός θλιβερού όσο και μακάβριου σκηνικού, με το συνεργείο να προσπαθεί να απομακρύνει τις λαμαρίνες και τους τεράστιους όγκους από μέταλλα, στους οποίους μετατράπηκαν, μεταμορφώθηκαν τα 4 από τα βαγόνια των 2 αμαξοστοιχειών,
που συγκρούστηκαν χθες το βράδυ σε αυτό το σημείο. Χρήστο, υπάρχει περίπτωση, έχουν χρησιμοποιηθεί όλα τα μηχανήματα τεχνολογίας που υπάρχουν, υπερήθρον κτλ. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει επιζών μέχρι και αυτή την ώρα στα βαγόνια του τρένου? Δεν υπάρχει, όχι. Δεν υπάρχει απολύτως καμία περίπτωση. Να σας πω ότι στο σημείο αυτό στο οποίο γίνεται η επιχείρηση μέχρι και αυτή την ώρα, είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο συγκρούστηκαν οι δύο αμαξοστοιχίες. Και αμέσως μετά, όπως φαίνεται και σε κάποια βίντεο τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας, είχαμε μια τεράστια έκρηξη. Αντιλαμβάνομαστε όλοι ότι αυτά τα μεταλλικά κουτιά πυρακτώνονται αμέσως, φλέγονται αμέσως και μέσα τους δημιουργούνται συνθήκες οι οποίες δεν επιτρέπουν σε καμία περίπτωση τη διατήρηση της ζωής. Ναι. Εγώ πέρασα πρώτη φορά από το σημείο αυτό γύρω στις 4 τα ξημερώματα και πραγματικά και εκείνη την ώρα επιχειρούσαν οι πυροσβέστες. Η εικόνα την οποία έβλεπε κανείς δεν άφηνε απολύτως καμία ελπίδα ότι όχι τώρα, αλλά ούτε καν εκείνη την ώρα, λίγες ώρες μετά την σύγκρουση, θα μπορούσε να βγει κάποιος ζωντανός από αυτό τον σωρό των μετάλλων. Πραγματικά η εικόνα ήταν αποκαρδιωτική. Μιλάμε για ένα βουνό από σκραπ, στο οποίο μετατράπηκαν τα πρώτα βαγόνια των δύο αμαξοστοιχείων που ακριβώς από πίσω μου συγκρούστηκαν χθες στις 11 και 24 πρώτα λεπτά. Χριστό, στη διάρκεια βέβαια της ημέρας... έχουν αρχίσει, βλέπουμε, έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας αρκετές πληροφορίες για το τι πήγε λάθος, για το τι έγινε λάθος και έχουμε αυτήν την ανίποτη τραγωδία. Τι βλέπετε όμως στον τόπο του δυστυχήματος και κυρίως τι λένε οι πραγματογνώμονες που βρίσκονται εκεί? Οι πληροφορίες που συλλέγουμε εδώ από το ρεπορτάζ και προέρχονται κυρίως από στελέχη των ελληνικών σιδηροδρόμων έχουν να κάνουν με τρία κεφαλαιώδη ζητήματα. Το πρώτο είναι το ανθρώπινο λάθος. Είναι σαφές ότι ο σταθμάρχης της Λάρισας διέταξε το τρένο το επιβατικό που ανέβαινε από τη Λάρισα προς τη Θεσσαλονίκη να αλλάξει δρόμο και να πάρει όχι τη γραμμή της ανόδου αλλά τη γραμμή της καθόδου. Εκείνη την ώρα βέβαια δεν ήταν γνωστό στον ίδιο το σταθμάρχη ότι κατέβαινε η εμπορική αμαξοστοιχεία από την ίδια γραμμή. Ο ίδιος σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ισχυρίστηκε καταθέτοντας τον εισαγγελέα ότι ο ίδιος έδωσε την εντολή, ωστόσο αυτή η εντολή δεν πραγματοποιήθηκε και ο ίδιος έκανε το λάθος να μην επιβλέψει την πραγματοποίησή της, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Χρήστο, συγγνώμη, η εντολή όταν δίνεται υλοποιείται χειροκίνητα ή ηλεκτρονικά? Το έχουμε καταλάβει αυτό? Χειροκίνητα. Είναι χειροκίνητα, είναι σαφές. Έχει γίνει γνωστό στη διάρκεια της σημερινής ημέρας ότι η ελληνική σιδηρόδρομη, η Εργοσέ, έχει προμηθευτεί εδώ και αρκετά χρόνια όλα αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα που επιτρέπουν την παρακολούθηση της πορείας του κάθε σειρμού. Ωστόσο, αυτά τα συστήματα που περιέχουν και αρκετές δικλείδες ασφαλείας δεν χρησιμοποιούνται όπως επισήμως κατήγγυλαν συνδικαλιστές του οργανισμού. Δηλαδή η αλλαγή της γραμμής γίνεται όπως γινόταν τη δεκαετία του 50, αν καταλαβαίνουμε σωστά. Η αλλαγή της γραμμής γίνεται με εντολή προφορική από την πλευρά του σταθμάρχη. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Και το επίσης μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο σταθμάρχης δεν έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την κίνηση του σειρμού πάνω σε μία γραμμή. Απελευθερώνεται από το οπτικό του πεδίο και χάνει κάθε έλεγχο και κάθε επαφή με το σειρμό. Ναι. Και αυτό είναι τραγικό. Το δεύτερο το οποίο συνυπήρχε με το ανθρώπινο λάθος είναι η απουσία συγκεκριμένων ηλεκτρονικών συστημάτων τα οποία άγνωστο γιατί δεν προειδοποίησαν τους μηχανοδηγούς. Και ο τρίτος λόγος έχει να κάνει επίσης με τους μηχανοδηγούς, σύμφωνα πάντοτε με τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ το οποίο έχουμε κάνει εδώ από χθες το βράδυ. Ναι. Οι μηχανοδηγοί θα έπρεπε να είχαν θορυβηθεί από την εντολή που είχαν λάβει και θα έπρεπε να αναζητήσουν και οι ίδιοι το λόγο για τον οποίο τους ζητήθηκε να αλλάξουν γραμμή. Και αυτό έχει τη σημασία του, βέβαια. Οι άνθρωποι αυτοί δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή για να δώσουν διευκρινήσεις ή να φωτίσουν περαιτέρω τα γεγονότα.
Τώρα στην πολιτική αντίδραση όλου αυτού, Χρήστο, είχαμε την παραίτηση του Υπουργού, του κυρίου Καραμαλή. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι θα υπάρξουν και άλλες παραιτήσεις κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Και βέβαια κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουν οι Έλληνες ποιος είχε την ευθύνη. Η Hellenic Train, ο ΟΣΕ, το Υπουργείο, γιατί όλα αυτά τα πράγματα που φαίνεται να αγοράστηκαν δεν τοποθετήθηκαν και δεν λειτουργήσαν τελικά. Νομίζω ότι στη διάρκεια της σημερινής ημέρας έγιναν φανερές πάρα πολλές πληροφορίες που περιγράφουν ένα μπάχαλο και θα μου επιτρέψετε τη λέξη. Εδώ στη διάρκεια της σημερινής ημέρας μάθαμε ότι ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του οργανισμού παραιτήθηκε πριν από λίγους μήνες, καταγγέλλοντας στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ότι η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει ως ανάδοχος της λειτουργίας του εμπορικού έργου των ελληνικών σιδηροδρόμων δεν προχώρησε στις επενδύσεις τις οποίες έπρεπε να προχωρήσει προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα δρομολόγια της γίνονται σύμφωνα με όλους τους σύγχρονους τρόπους λειτουργίας. Ένας άνθρωπος άφησε τη δουλειά του, παραιτήθηκε, παράτησε τον παχυλό μισθό του και βγήκε στην ιδιωτική αγορά αρνούμενος να συνεχίσει να δουλεύει στον ΟΣΕ επειδή ακριβώς δεν το σήκωνε η συνείδησή του να συνεχίσει να εργάζεται την ώρα που έβλεπε ότι ο παρασυρησιούχος εκείνη τη στιγμή δεν ήταν εντάξει σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις του. Νομίζω ότι εκεί έπρεπε να σπεύσουν οι υπουργοί, ο Πρωθυπουργός, τα αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης και να λάβουν μέτρα. Δυστυχώς ήταν μια είδηση η οποία πέρασε στα ψηλά των εφημερίδων. Σήμερα όλοι μας διαβάζουμε έκπληκτοι το κείμενο της παραίτησης του κυρίου αυτού και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος τα είπε. Χρήστο, πρέπει να πούμε ότι αυτή είναι η γραμμή. Και έφυγε, αλλά τα είχε πει. Συνεπώς κανείς δεν δικαιούται να ισχυρίζεται σήμερα ότι δεν τα ήξερε. Αυτή είναι η γραμμή στην οποία θα πήγαινε το λευκό βέλος, πράσινο βέλος, πώς το είχαμε ονομάσει, που θα έτρεχε με 200 κινείται, χιλιόμετρα. Κινείται ήδη. Ναι. Κινείται ήδη. Ναι, για σκέψου κινείται. Λοιπόν να είχαμε τη σύγκρουση με ένα τέτοιο τρένο και με μια τέτοια ταχύτητα. Τι θα είχε συμβεί. Είναι πραγματικά εφιαλτικά όλα τα σενάρια τα οποία μπορούμε να σκεφτούμε γύρω από την υπόθεση αυτή. Δεν υπάρχει τίποτα λιγότερο εφιαλτικό. Συνάδελφε, σκεφτείτε να γινόταν η σύγκρουση λίγο παρακάτω όταν αρχίζουν τα τούνελ. Αν είχε μπει στο τούνελ, βέβαια. Συνάδελφε, θα ήθελα να σε χρησιμοποιήσουμε λίγο ακόμα. Αν γίνεται να μας δώσεις πλήρη εικόνα και να αναφέρουν και οι συνεργάτες μας από το κοντρόλ την εικόνα σου μπροστά, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα εκεί και λίγο αν έχεις τη δυνατότητα να μας πεις τι βλέπουμε, τι συμβαίνει αυτή την ώρα, ποιοι γερανοί επιχειρούν. Φέρτε το μπροστά, ναι. Αυτή την ώρα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να σας μεταδώσω την εικόνα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι συνθήκες εδώ για το ρεπορτάζ είναι εξαιρετικά δύσκολες. Να πω μόνο για τους τηλεθεατές ότι αυτό είναι ζωντανό που βλέπουμε τώρα. Είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή βλέπετε τους πυροσβέστες. Δεν ξέρω αν τους διακρίνετε. Είναι οι πυροσβέστες οι οποίοι σιγά σιγά ολοκληρώνουν τις σημερινές εργασίες τους. Οι πυροσβέστες λοιπόν, όπως μάθαμε πριν από λίγα λεπτά, έχουν εντοπίσει ακόμα μία σωρό στη διάρκεια των εργασιών τους. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για 43 θύματα και μας ενημέρωσαν οι άντρες της ΕΜΑΚ πριν από λίγο ότι θα προχωρήσουν προκειμένου να απελευθερώσουν, να απεγκλωβίσουν και την τελευταία σωρό την οποία έχουν βρει και στη συνέχεια θα τερματίσουν τη σημερινή τους επιχείρηση για να την επαναλάβουν αύριο με το πρώτο φως της ημέρας. Αυτό το οποίο επίσης μας είπαν είναι ότι η επιχείρησή τους στις τελευταίες ώρες έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολη. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά τα λόγια που χρησιμοποίησε ένας από αυτούς όταν μου είπε ότι στην αρχή όταν ήρθαμε εδώ απεγκλωβίζαμε ανθρώπους, στη συνέχεια προσπαθούσαμε να απεγκλωβίσουμε κάποια πτώματα, στη συνέχεια προσπαθούσαμε να μαζέψουμε κάποια μέλη ανθρώπινα και στο τέλος, επειδή ακριβώς κινούμαστε ανάμεσα σε ένα σωρό από μέταλλα, προσπαθούμε να εντοπίσουμε βιολογικό υλικό για να το συλλέξουμε. Μιλάμε για ανθρώπινες σάρκες, οι οποίες έχουν κολλήσει πάνω στα μέταλλα των βαγονιών και αυτό είναι ανάσυρση, αυτό ονομάζεται ανάσυρση, γιατί πραγματικά
Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δυστυχώς, αρκετές φορές γίναμε μάρτυρες μιας μακάβριας εικόνας με τους άντρες της ΕΜΑΚ να βγαίνουν από το σωρό με τα χαλάσματα, ναι, κρατώντας στα χέρια τους μαύρες σακούλες, και αντιλαμβανόμασταν ότι δεν πρόκειται βέβαια για ένα ολόκληρο ανθρώπινο κορμί, για ένα πτώμα, αλλά επρόκειτο για ανθρώπινα μέλη, καθώς η μαύρη σακούλα την οποία κουβαλούσαν ήταν πολύ μικρότερη από το τυπικό μέγεθος ενός ανθρώπινου σώματος. Και Χρήστο Νικολαίδη, δυστυχώς, θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι εμείς, το βλέπουμε καθημερινά, ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να αναγνωριστούν από τους συγγενείς τους, είτε με τη μέθοδο του DNA. Διαβάζαμε νωρίτερα και βλέπαμε στα μέσα ενημέρωσης, κάποιοι κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τους δικούς τους ανθρώπους από σημάδια, τατουάζ κτλ. Και να κυδευτούν στη συνέχεια. Δηλαδή η κατάσταση γίνεται πια τραγικά δύσκολη. Τραγικά δύσκολη. Είναι ένας εφιάλτης χωρίς επιστροφή αυτό που ζει η Ελλάδα. Είναι πράγματι στοιχεία τραγωδίας αυτά τα οποία κάθε λίγο και λιγάκι προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Δεν είναι μόνο ο ανίποτος πόνος των ανθρώπων που ακόμη και αυτή την ώρα αναζητούν ένα σημάδι από τα αγαπημένα τους πρόσωπα, γνωρίζοντας ότι βρέθηκαν μέσα στη μοιραία αμαξοστοιχεία. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι πήγαν στο νοσοκομείο της Λάρισας για να δώσουν δείγμα βιολογικού υλικού προκειμένου να γίνει τεστ DNA με κάποια μέλη τα οποία έχουν βρεθεί και δεν μπορούν να αναγνωριστούν. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι ακόμη περιμένουν ένα τηλέφωνο από τα παιδιά τους τα οποία βρέθηκαν πάνω και μέσα στο μοιραίο τρένο. Μιλάμε για ανθρώπους, καθώς η πλειονότητα των θυμάτων είναι νεαρής ηλικίας, είναι φοιτητές. Το τρένο το οποίο κατέληξε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών ήταν ένα τρένο της Νιώτης, ήταν ένα τρένο γεμάτο νιάτα, γεμάτο από παιδιά που είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους, και δυστυχώς αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα ως κατάληξη είναι κάποιοι γονείς οι οποίοι θα πρέπει να υπομείνουν το υπόλοιπο της ζωής τους, γιατί για τον γονιό που χάνει το παιδί του η υπόλοιπη ζωή του που το απομένει δεν θα τη ζήσει, απλώς θα την υπομείνει. Ξεκληρίστηκαν οικογένειες εδώ, δίδυμα κορίτσια. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη στο ρεπορτάζ. Ευχαριστώ και εγώ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη στο ρεπορτάζ και σε εσάς και σε όλα αυτά τα οποία βιώνετε εκεί. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Τώρα θα συνδεθούμε με τη συνάδελφό μου δημοσιογράφο, την Νατάσα Πολυγέννη, η οποία είναι δημοσιογράφος στην Ελευθερία της Λάρισας. Πριν συνδεθούμε με την Νατάσα, να πω ότι και το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης έχει στείλει ήδη αρκετές φιάλες με αίμα στο νοσοκομείο της Λάρισας και υπάρχει έκκληση αυτές τις ώρες για τους αιμοδότες και τους ανθρώπους που θέλουν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια να βρεθούν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης να αιμοδοτήσουν για να μπορέσει να καλυφθεί η ανάγκη που υπάρχει για αίμα αυτές τις ώρες. Έχουμε την Νατάσα στη γραμμή. Ναι, καλησπέρα. Νατάσα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σταυρίδη. Είναι πραγματικά δύσκολες οι συνθήκες που επικρατούν αυτές τις ώρες. Στο πένθος έχει βυθιστεί η Θεσσαλία και η χώρα ολόκληρη. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι λένε, Νατάσα, ότι ο μεγάλος όγκος των ανθρώπων που βρέθηκε στο τρένο είναι από τη δική σας περιοχή. Και είναι από τη δική σας περιοχή γιατί χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά η αμαξοστοιχεία αυτή και ως προαστιακός για την Αθήνα. Δυστυχώς έτσι είναι. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για τη Λάρισα. Χωρίς να ξέρουμε βέβαια τον ακριβή αριθμό των ατόμων που επιβιβάστηκαν από τη Λάρισα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Απλά για ακόμη μια φορά η Λάρισα ζει στιγμές που αδυνατεί να συλλάβει ανθρώπινους νους. Πραγματικά μια ολόκληρη πόλη έχει βυθιστεί στο πένθος. Λίγο παιδιά να ακούω τη συνάδελφό μου, γιατί δεν καταλαβαίνω τι λέει η γυναίκα. Παρακαλώ, Νατάσα. Με ακούτε? Ναι, τώρα μια χαρά. Με ακούτε? Λέω ότι αυτές οι στιγμές που ζούμε αδύνατοι να τις συλλάβει ανθρώπινος νους. Το μέγεθος της τραγωδίας είναι ασύλληπτο. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτελήσονται έξω από το Γενικό Νοσοκομείο κυρίως της Λάρισας, όπου εκεί γίνεται και η ταυτοποίηση των σωρών. Έχει ξεκινήσει η λήψη δείγματος DNA από τους συγγενείς. Ναι. Η κινητοποίηση
των πολιτών της πόλης, των φορέων, των συλλόγων, σήμερα ήταν συγκλονιστική. Μια ολόκληρη πόλη, βουβή στην κεντρική πλατεία, περίμενε καρτερικά επί ώρες για να προσφέρει το ελάχιστο, μια φιάλη αίμα, ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν. Η ίδια εικόνα, Νατάστα, συμβαίνει και στο δικό μας νοσοκομείο εδώ στην Αλεξανδρούπολη, όπου και το νοσοκομείο έστειλε κατευθείαν φιάλες αίμα. Έχει γίνει έκκληση και η πληροφορία λέει ότι είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι αυτές τις ώρες μετακινούνται προς το νοσοκομείο με στόχο να στηρίξουν το έθνος, να στηρίξουν τη χώρα σε αυτό που συμβαίνει. Γιατί μιλάμε πραγματικά για μια εθνική τραγωδία. Είναι ίσως το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα, όχι ίσως, είναι το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα των τελευταίων δεκαετιών. Και η πληροφορία είναι, Νατάσα, γιατί αγγίζει και τη δική μας περιοχή, αγγίζει όλη την Ελλάδα, αλλά αγγίζει και από τον Εύρο, ότι ένας 29χρονος, ο Δημήτρης, από την Αλεξανδρούπολη, συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 42 επιβεβαιωμένους θανάτους του δυστυχήματος στα Τέμπη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που ήρθαν πριν από μερικά λεπτά. Νομίζω ότι κάθε σημείο της πατρίδας θα έχει να θρηνήσει έναν νέο άνθρωπο που χάθηκε σε αυτό το, τρένο, σε αυτό το τρένο που μετατράπηκε σε άμορφη μάσα, που κάγει κυριολεκτικά. Βλέπουμε τις εικόνες από τους ανθρώπους που πάνε στο νοσοκομείο της Λάρισας. Και η απόψινη νύχτα θα είναι μεγάλη. Οι εξελίξεις είναι δραματικές, λεπτό το λεπτό. Η αγωνία των ανθρώπων και ο πόνος είναι ζωγραφισμένος στο πρόσωπά τους. Περιμένουν ένα νέο, ένα ίχνος ελπίδας. Δυστυχώς πλέον είμαστε στη δυσάρεστη θέση να περιμένουμε τα ονόματα και τις ταυτοποιήσεις των ανθρώπων που χάθηκαν σε αυτό το μοιραίο δρομολόγιο. Ναι. Σε αμαξοστοιχίες 62. Θα είναι η πιο δύσκολη στιγμή και θα είναι η στιγμή που νομίζω ότι διαβάζω ότι ακόμη και αυτή τη στιγμή υπάρχουν γονείς, υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν φίλοι οι οποίοι ελπίζουν ότι μέσα στους ανθρώπους που βρίσκονται ζωντανοί στα νοσοκομεία είναι ο δικός τους άνθρωπος. Όταν βγει η λίστα με τους νεκρούς θα είναι νομίζω σκληρότερη στιγμή. Ναι. Ναι, όπως τα λέτε, είναι αδιανόητο το μέγεθος της τραγωδίας. Κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει. Όλοι έχουν μέσα τους την ελπίδα ότι ίσως να μην ήταν το δικό τους το παιδί μέσα, ίσως κάτι άλλο να έχει συμβεί. Υπάρχουν άνθρωποι που τηλεφωνούν στην εφημερίδα ψάχνοντας φίλους τους, συμφοιτητές τους που τους περιμένανε και δεν έχουν φανεί και διστάζουν να πάρουν τηλέφωνο τους δικούς τους ανθρώπους, γιατί φοβούνται αυτό που θα ακούσουν. Ούτε αυτό που θα ακούσουν. Η νύχτα θα είναι μεγάλη. Η διαδικασία της ταυτοποίησης θα διαρκέσει αρκετά. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να διαρκέσει και μέρες. Δηλαδή η προσπάθεια του να γίνει μέσα του DNA. Επειδή το Γενικό Νοσοκομείο αυτή τη στιγμή έχει στηθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός με κλιμάκιο που έχει έρθει από την Αθήνα. Είναι το ίδιο κλιμάκιο που είχε αναλάβει την ταυτοποίηση των σωρών στην Αθήνα στο Μάτι. Ναι. Στη χωνική εκείνη πυρκαγιά. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποια από τα βαγόνια έφτασαν να τάσαν, έχουν μέχρι και 1300 βαθμούς Κελσίου όταν ξέσπασε η φωτιά από την σφοδρή αυτή σύγκρουση. Οπότε καταλαβαίνουμε για τι πράγμα μιλάμε, έτσι. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Να υπενθυμίσω λιγάκι, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα φανεί χρήσιμο, ναι, ότι στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας υπάρχει ομάδα ψυχολόγων και μπορούν να καλούν οι πολίτες και στο 10.306. Μπορούν να καλούν και οι συγγενείς και οι οικογένειες τραυματιών προκειμένου να τους παρασκευθεί ψυχολογική υποστήριξη και καθοδήγηση. Μάλιστα. Νατάσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Θα είμαστε σε επαφή. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Για αδιανόητη τραγωδία, κυρίες και κύριοι, έκανε λόγο η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη και τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Στον τόπο της τραγωδίας, στα Τέμπη, βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ενημερωνόταν από την πρώτη στιγμή για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει βυθίσει στο πένθος όλη τη χώρα. Στο σημείο του δυστυχήματος βρέθηκε επίσης ο Αλέξης Τσίπρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο βουλευτής του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης.
Δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου όταν ανακοίνωσε στη Μολδαβή ομολογό της Μάγια Σάντου ότι διακόπτει την επίσκεψή της στη χώρα προκειμένου να επιστρέψει εσπευσμένα στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα να σας ευχαριστήσω για την συμπαράστασή σας στο τραγικό δυστύχημα που συνέβη χθες βράδυ στη χώρα μου. Αναγκάζομαι να διακόψω την επίσκεψή μου και να επιστρέψω γιατί η σκέψη μας αυτή τη στιγμή είναι στους ανθρώπους, νέους ανθρώπους κυρίως που ταξίδευαν και έχασαν τη ζωή τους. Στους συγγενείς τους που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα, στους τραυματίες που ελπίζουμε να συνέλθουν γρήγορα και ήδη τώρα που μιλάμε συνεχίζονται οι προσπάθειες των αρχών για απεγκλωβισμό γιατί οι συνθήκες είναι τραγικές. Για αδιανόητη τραγωδία έκανε λόγο η κυρία Σακελαροπούλου εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη και τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Παράλληλα, η ίδια ευχαρίστησε τα σωστικά συνεργεία και το ιατρικό προσωπικό που δίνουν όλες τους τις δυνάμεις της επιχειρήσης απεγκλωβισμού και διάσωσης. Στο σημείο της τραγωδίας, όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα στα Τέμπη, έφτασε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, αφού ενημερώθηκε για την πορεία των ερευνών, εμφανώς συγκινημένος, είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που βιώνουμε σήμερα ως χώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα ως χώρα. Μιλάμε για μια ανίποτη τραγωδία. Η σκέψη μας σήμερα είναι πρώτα και πάνω απ' όλα με τους συγγενείς των θυμάτων. Ο χρέωσή μας είναι να περιθάλψουμε τους τραυματίες και από εκεί και πέρα να τακτοποιήσουμε τις ορούς. Από εκεί και πέρα ένα πράγμα μπορώ να εγκληθώ, να μάθουμε τα αίτια αυτής της τραγωδίας και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Στο σημείο της τραγωδίας βρέθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης και ο βουλευτής του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης. Οι εικόνες που είδα είναι συγκλονιστικές. Ζούμε μια αδιανόητη τραγωδία με δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων δυστυχώς πολλά νέα παιδιά. Την ώρα που ακόμα μετράμε τους νεκρούς μας και πενθούμε, δεν θέλω να μιλήσω για ευθύνες. Θα τα πούμε αυτά την ώρα τους. Θέλω μόνο να εκφράσω τη βαθύτατη οδύνη και τη συμπαράστασή μου στους συγγενείς των θανόντων, αλλά και τις ευχές μου για ταχύ ανάρρωση στους τραυματισμένους. Να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων που έχασαν με τόσο άδικο τρόπο τη ζωή τους και να ευχηθώ γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες. Η πατρίδα μας βιώνει μια ανίποτη τραγωδία και στη σκέψη όλων μας υπάρχει ένα τεράστιο γιατί. Γιατί ενώ υπάρχουν οι τεχνικές δυνατότητες τώρα και πολλά χρόνια να κρέμονται τόσες ζωές σε ένα ανθρώπινο χέρι. Είναι συγκλονιστικό. Και ξαναλέω, δεν πρέπει να μείνει ατιμόρυτο από το λαό. Αν δεν ξεσηκωθεί, να σταματήσει όλη αυτή η λογική του κόστους και ωφέλους στην υγεία και σε όλους τους τομείς, θα έχουμε δυστυχώς πολλά περιστατικά. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας, κυρίες και κύριοι, καταγράφονται στο νοσοκομείο της Λάρισας, καθώς αρκετοί συγγενείς των θυμάτων της φωνικής σύγκρουσης τρένων στα Τέμπη έχουν φτάσει από νωρίς το πρωί στο σημείο, προκειμένου να αναγνωρίσουν τις ορώς των δικών τους ανθρώπων. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Λάρισας έχουν μεταφερθεί οι σωροί και κάποιες εξ αυτών ήταν απανθρακωμένες. Στους 66 ανέρχεται ο αριθμός των ατόμων που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Τραγικές είναι οι σκηνές στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου έχει την έδρα της η ιατροδικαστική υπηρεσία, καθώς εκεί εξελίσσεται η διαδικασία της ταυτοποίησης των σωρών, της αναγνώρισής τους και της απόδοσής τους στους συγγενείς. Για την κατάσταση μίλησε η ιατροδικαστής Λάρισας Ρουμπίνη Λεονταρή, η οποία τόνισε πως το έργο της ταυτοποίησης είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Τσιάρα, και με την Υπηρεσιακή Γραμματέα, την κυρία Γιαβή. Είμαστε σε απόλυτη συνεργασία με το νοσοκομείο, τον διοικητή
και τον Υπουργό Υγείας που βρίσκεται εδώ, τον κύριο Θάνο Πλαζή, και επίσης με την αστυνομία που αυτή τη στιγμή έχει υποδειστεί μαζί με εμάς το τραγικό έργο της ταυτοποίησης και αναγνώρισης των σωρών. Πρέπει να πω ότι είναι ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο, γιατί οι σωροί βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Θα κρατήσει πάρα πολλές ώρες. Η ιατροδικαστής Λάρισσας αναφέρθηκε παράλληλα και στην επίπονη διαδικασία που θα ακολουθηθεί μετά την απόδοση των σωρών στους συγγενείς τους, επιβεβαιώνοντας πως οι περισσότερες σωροί ανήκουν σε νεαρά άτομα. Αφού τελειώσει αυτό το επίπονο για μας και για την οικογένεια, για τις οικογένειες στάδιο, μετά θα ξεκινήσουμε το έργο των νεκροψιών νεκροτομών και την απόδοση των σωρών. Οι περισσότερες είναι σε νεαρή ηλικία. Επίσης ξέρουμε ότι μέχρι στιγμής έχουμε ναι και 7 άτομα. Διαμελισμένα ακούμε και άτομα. Έχουμε. Και διαμελισμένα. Πόσα άτομα είσαι βαθιά κατά Είναι νεκροί. Εγώ δεν έχω εικόνα τραυματιών, γιατί ανήκω στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και μιλάω πάντα μόνο για τους ανθρώπους που είναι νεκροί. Κυρίες και κύριοι, μικρή διακοπή. Σε πολύ λίγα λεπτά επιστρέφουμε με όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα. Συγκλονίζει όλη την Ελλάδα η τραγωδία με τη σύγκρουση επιβατικής και εμπορικής αμαξοστοιχίας έξω από τη Λάρισα στην κοιλάδα των Τεμπών. Ο Χρήστος Νικολαίδης, μιλώντας στην εκπομπή 2 μαζί το πρωί στον Δέλτα FM 102,3, χαρακτήρισε τη σκηνή της τραγωδίας ως κόλαση, καθώς το τοπίο είναι βομβαρδισμένο. Έχουν εξειδονιστεί αντικείμενα και από τις δύο αμαξοστοιχίες. Δεν πιστεύουμε ότι ζούμε τέτοιες στιγμές, είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή ο δημοσιογράφος, ο οποίος μετέφερε την ώρα που η εκπομπή ήταν στον αέρα όλα σας συνέβαιναν. Συγκλονίζει όλη την Ελλάδα η τραγωδία με τη σύγκρουση επιβατικής και εμπορικής αμαξοστοιχίας έξω από τη Λάρισα στην κοιλάδα των Τεμπών. Οι σκηνές και οι περιγραφές είναι απίστευτες και λυγίζουν και τους πιο σκληρούς. Τη δική του περιγραφή, όπως το βίωσε ο δημοσιογράφος του Sky Χρήστος Νικολαίδης, έδωσε στην εκπομπή 2 μαζί το πρωί στον Δέλτα FM 102,3. Ο Χρήστος Νικολαίδης χαρακτήρισε τη σκηνή της τραγωδίας ως κόλαση, καθώς το τοπίο είναι βομβαρδισμένο, έχουν εξφεδονιστεί αντικείμενα και από τις δύο αμαξοστοιχίες. Δεν πιστεύουμε ότι ζούμε τέτοιες στιγμές. Εγώ να σας περιγράψω αυτά τα οποία βλέπω. Μπροστά μου αυτή τη στιγμή γίνεται μια πάρα πολύ δύσκολη, όσο και εξαιρετικά προσεκτική επιχείρηση απομάκρυσης των βαγονιών από το σωρό που έχει σχηματιστεί στο σημείο της σύγκρουσης. Έχουν πάρει θέσεις δύο τεράστιοι γερανοί, οι οποίοι με πάρα πολύ προσεκτικές κινήσεις δένουν τους σημάντες τους κάτω από τη μηχανή του σειρμού για να την απομακρύνουν πάνω από το σωρό και δίπλα από το σωρό που έχει σχηματιστεί μετά τη σύγκρουση. Και αυτό γίνεται με πάρα πολύ προσεκτικές κινήσεις, όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι πάρα πολύ μακάβριες οι εικόνες τις οποίες παρακολουθούμε εδώ και αρκετή ώρα, καθώς από κάθε σημείο το οποίο απελευθερώνεται, από κάθε σημείο από το οποίο μεταφέρεται ένας μεταλλικός όγκος, πηγαίνουν αμέσως εκεί πυροσβέστες και αναζητούν ανθρώπινα μέλη και τα βάζουν σε μαύρες σακούλες και τα απομακρύνουν έτσι προσεκτικά. Είναι μια μακάβρια εικόνα, δυστυχώς γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων μακάβριων εικόνων και από το μέγεθος, ξέρεις Κατερίνα, από το μέγεθος της σακούλας αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν είναι ένα πτώμα. Δεν είναι δηλαδή μία σωρός ανθρώπινη, είναι κομμάτια, είναι μέλη ανθρώπινα, γιατί οι σακούλες έτσι βγαίνουν 3-3, 4-4 και πηγαίνουν στα οχήματα του νοσοκομείου. Είναι δύσκολες στιγμές, δύσκολες εικόνες, κάτι το οποίο μου έκανε τρομερή εντύπωση. Έτσι όπως βρίσκεται το ένα βαγόνι του σειρμού, εγώ δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να υπολογίσω ότι υπάρχει χώρος για να υπάρξει ακόμα ένα βαγόνι από κάτω, έστω και πολτοποιημένο. Και όταν είδα τους πυροσβέστες να πηγαίνουν σε εκείνο το σημείο και από εκείνο το σημείο να ανασύρουν μέλη ανθρώπινα, τότε κατάλαβα ότι όντως εκεί, σε ένα ελάχιστο έτσι, σημείο, σε ένα σημείο πολύ μικρών διαστάσεων, υπήρχε ένα βαγόνι. Γιατί αν δεν υπήρχε βαγόνι, δεν θα υπήρχαν και ανθρώπινα μέλη. Δηλαδή είναι φρικιαστικές εικόνες πραγματικά. Είναι εικόνες που θυμίζουν
έτσι, ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Και έτσι, πραγματικά σκέφτομαι και είχα την ευκαιρία έτσι, να μιλήσω και με κάποιους ανθρώπους εδώ στο σημείο αυτό, μέσα στα χωράφια δηλαδή. Οι άνθρωποι βγήκαν, βγήκαν μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, 300 και τόσοι άνθρωποι, αντιλαμβάνεσαι τι στιγμές αγωνίας και φρίκης πέρασαν. Ως κοιλάδο του θανάτου χαρακτηρίζουν πολλοί αυτοί των τεμπών. Καταραμένο φαίνεται πως είναι το συγκεκριμένο σημείο, μιας και εκτός από το σημερινό τραγικό πολύνεκρο δυστύχημα, η Ελλάδα έχει θρηνήσει τουλάχιστον άλλες δύο φορές νεκρούς, το 1999 αλλά και το 2003. Η κοιλάδα των τεμπών βάφεται για ακόμα μία φορά με αίμα εξαιτίας ενός δυστυχήματος, με τους νεκρούς από τη σύγκρουση των τρένων να είναι δεκάδες και όλα αυτά σε απόσταση μόλις λίγων χιλιόμετρων. Το δυστύχημα έρχεται να προσθεθεί σε εκείνο του 2003 με τους 21 νεκρούς μαθητές και στο δυστύχημα με το πούλμαν των οπαδών του ΠΑΟΚ που προκάλεσε το θάνατο άλλων 6. Ξημέρωνε 4 Οκτωβρίου του 1999. Ο ΠΑΟΚ είχε αποσπάσει ισοπαλία στο ΟΑΚ από τον Παναθηναϊκό με τον γκολ του Νάκμπε και οι φίλοι του Δικέφαλου που είχαν πραγματοποιήσει μια μεγάλη εκδρομή στην Αθήνα ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα πήραν τον δρόμο της επιστροφής. Περίπου 2 χιλιόμετρα πριν από τα Τέμπη, το λεωφορείο του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε με φορτηγό που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα 8 μέτρων. Η Ελλάδα ξυπνά σοκαρισμένη στο άκουσμα του τραγικού δυστυχήματος. 6 νέα παιδιά παθιασμένα με την ομάδα τους βρίσκονταν νεκρά. Ήταν Κυριακή απόγευμα της 13ης Απριλίου του 2003. Λίγο πριν από τις 7.30 το απόγευμα ο χρόνος σταμάτησε ξαφνικά στην κοιλάδα των Τεμπών. 21 μαθητές που επέστρεφαν από τη σχολική εκδρομή τους στην Αθήνα στο Μακροχώρι, Μανθίας, χάνουν ακαριέα τη ζωή τους. Όλα συνέβησαν γρήγορα, αναπάντεχα και τραγικά. Το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν 49 μαθητές και καθηγητές κατευθύνοντας στη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά κουρασμένα και παράλληλα χαρούμενα και ενθουσιασμένα που θα γυρίσουν πίσω να πούνε στους γονείς τους πόσο όμορφα πέρασαν στο ταξίδι. Μερικοί μαθητές κοιμούνται, άλλοι μιλούν στο τηλέφωνο και ενημερώνουν τους δικούς τους πως πλησιάζουν. Κάποιοι άλλοι κουβεντιάζουν μεταξύ τους, ενώ μέσα στο λεωφορείο ακούγεται μουσική και το κλίμα είναι ευχάριστο. Στο 38-28 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης, στο αντίθετο ρεύμα, κινούνταν ένα φορτηγό το οποίο μετέφερε νοβοπάν από τον προβατώνα του Εύρου. Ο οδηγός χάνει ξαφνικά τον έλεγχο του οχήματος και συγκρούεται πλαγιομετωπικά με το λεωφορείο. Οι σανίδες λειτουργούν ως λεπίδα και κόβουν το τουριστικό λεωφορείο σε δύο κομμάτια. Από τη μοιραία σύγκρουση σκοτώνονται επί τόπου 21 μαθητές και τραυματίζονται άλλοι 9. Τα σωστικά συνεργεία που έφτασαν στο σημείο έκαναν πάνω από 2 ώρες να απεγκλωβίσουν νεκρούς και τραυματίες, ενώ οι φωτογραφίες από τον τόπο του δυστυχήματος αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας, με τον κρότο της σύγκρουσης να παγώνει το χρόνο όπως έλεγαν εκείνη την εποχή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όμως ο χρόνος δεν πάγωσε. Οι διασωθέντες μαθητές αλλά και οι συγγενείς έπρεπε να μάθουν να ζουν με αυτές τις αναμνήσεις. Όλη η Ελλάδα θρηνούσε μαζί τους, όμως επρόκειτο για μια πρωτοφανή τραγωδία. Αλλάζουμε για λίγο θέμα. Η Αλεξανδρούπολη θα είναι παρούσα στην 8η Παγκόσμια Συνάντηση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την Οδική Ασφάλεια και τα θύματα τροχαίων συγκρούσεων στο μακρινό Ελ Σαλβαδόρ. Την πόλη αλλά και τη χώρα εκπροσωπεί η Κέτη Μακρύ. Η Κέτη Μακρύ από την Αλεξανδρούπολη, ιδρυτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της International Road Victims Partnership και του ΣΟΣ Τροχαία Εγκλήματα Πανελλήνιου Οργανισμού για την Υποστήριξη Θυμάτων Τροχαίων Συγκρούσεων, εκπροσωπεί την Ελλάδα στην 8η Παγκόσμια Συνάντηση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που υπερασπίζονται την οδική ασφάλεια και τα θύματα των τροχαίων συγκρούσεων. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Ελ Σαλβαδόρ στις 6 με 10 Μαρτίου σε συνδιοργάνωση με το Υφυπουργείο Μεταφορών του Ελ Σαλβαδόρ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Είναι η 8η Παγκόσμια Συνάντηση για την επανεξέταση της οδικής ασφάλειας και την κινητικότητα για τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Πρόκειται για την οργάνωση από την Παγκόσμια Συμμαχία όλων των οργανισμών, των μη κυβερνητικών οργανισμών που συνεργάζονται για την οδική ασφάλεια και την υποστήριξη θυμάτων τροχαίων συγκρούσεων. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός, παγκόσμιο γεγονός. Θα είναι πάρα πολλοί φορείς συνδεδεμένοι. Πρώτα απ' όλα είναι η συνδιοργάνωση είναι από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών του Ελ Σαλβαδόρ. Στο μακρινό Ελ Σαλβαδόρ λοιπόν θα βρεθούμε αυτή τη φορά σε μια πορεία που SOS Τροχαία Εγκλήματα ακολουθεί από το 2010 σε όλα τα συνέδρια. Η Παγκόσμια Συνάντηση θα προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης ικανοτήτων,
έμπνευση από γνωστούς εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφαλούς κινητικότητας και βιωσιμότητας, συμπόσιο υψηλού επίπεδου με βασικούς παράγοντες επιρροής από την κυβέρνηση, τους πολυμερείς οργανισμούς, τον ιδιωτικό τομέα και την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και εκτεταμένες ευκαιρίες δικτύωσης. Θα διερευνηθούν μεταξύ άλλων οι διασυνδέσεις μεταξύ της οδικής ασφάλειας, της ασφαλούς κινητικότητας και άλλων βασικών παγκόσμιων προκλήσεων που αντιμετωπίζονται από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ οι σύνεδροι θα εστιάσουν στη λογοδοσία για τη δεκαετία δράσης για την οδική ασφάλεια 2021-2030. Στο πλαίσιο της σύσκεψης στο Ελ Σαλβαδόρ, θα πραγματοποιηθεί παράλληλα και διεθνή συνάντηση των μελών της Διεθνούς Συμμαχίας Θυμάτων Τροχαίων, ενώ θα υλοποιηθεί και η ειδική εκπαίδευση όλων των εκπροσώπων από όλες τις χώρες για την οργανωμένη καμπάνια διάχυσης των δράσεων για την Παγκόσμια Εβδομάδα του ΟΗΕ για την οδική ασφάλεια. Μας ζήτησαν να στείλουμε μία λέξη μόνο που εκπροσωπεί τη δουλειά μας ο κάθε σύλλογος από κάθε χώρα. Εμείς επειδή είμαστε Road Victims Association, στείλαμε τη λέξη δικαιοσύνη στα ελληνικά. Θα συμπεριληφθεί λοιπόν με την σημαία της την ελληνική σε ένα μεγάλο αρτίστικο γεγονός, μια performance υπαίθρια εκεί, από καλλιτέχνες εντόπιους, για να δείξουμε ότι χωρίς δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στους δρόμους. Είναι κάτι που το λέμε και το ξαναλέμε πάρα πολλές φορές, αλλά δεν είναι αρκετό. Κάθε μέρα που ξυπνάμε πρέπει να θυμόμαστε ότι προέχει η ασφάλεια, προέχει ο σεβασμός για την ανθρώπινη ζωή, και αν σκεφτούμε ότι κάθε ώρα που περνάει, 154 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στους δρόμους του κόσμου. Αυτό είναι αρκετό από μόνο του για να κινητοποιηθούμε, όπως ακριβώς κάνουμε όλοι τώρα από όλες τις χώρες, για να συμμετέχουμε σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Μικρή διακοπή και σε πολύ λίγα λεπτά επιστρέφουμε πίσω με την αθλητική μας ενημέρωση. Χανιώτισσα παγκόσμια πρωταθλήτρια της σκοποβολής βρίσκεται μεταξύ των τραυματιών στην τραγωδία των Τεμπών. Η 23χρονη από την Κρήτη σώθηκε και ευτυχώς τα τραύματά της δεν αποτελούν κίνδυνο για τη ζωή της. Η 23χρονη χανιώτισσα παγκόσμια πρωταθλήτρια σκοποβολής Εμμανουέλα Κατζουράκη ήταν μεταξύ των επιβατών του τρένου που συγκρούστηκε με εμπορική αμαξοστοιχεία στα Τέμπη. Ευτυχώς η 23χρονη βγήκε ζωντανή από τη σύγκρουση, φέροντας τραύματα που δεν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή της. Το νεαρό κορίτσι, εκτός από παγκόσμια πρωταθλήτρια, είναι και φοιτήτρια της φαρμακευτικής σχολής. Το flashnews.gr μίλησε με τη μητέρα του κοριτσιού, η οποία είπε: «Είναι καλά, δόξα τω Θεώ. Ένα διάστρεμα έχει στα πόδια. Ήταν στη σχολή της, είχε κατέβει στην Αθήνα για ραντεβού στο πλαίσιο της σκοποβολής και στο γυρισμό για να επιστρέψει στη σχολή της, αποφάσισε να πάρει τρένο. Το μόνο που ήθελα να ακούσω είναι ότι το παιδί μου είναι καλά. Δεν τη ρώτησα λεπτομέρειες ή σε ποιο βαγόνι ήταν. Ήθελα μόνο να ακούσω ότι ήταν καλά. Εμένα το παιδί μου είναι καλά. Δυστυχώς κάποιες άλλες οικογένειες σήμερα δεν το λένε αυτό. Οπότε δεν μπορώ να πω τίποτα. Μόνο ότι ευχαριστώ την Παναγία. Τίποτα άλλο». Η Εμμανουέλα Κατζουράκη έχει κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελο στο Ραμπάτ του Μαρόκου το 2023 και την τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελο στον Μπακού του Αζερβαϊτζάν το 2022, ενώ έχει κατακτήσει και την πρώτη θέση σε πανελλήνια πρωταθλήματα σκιτ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καιρό και αμέσως μετά η εκπομπή Αγροτικό Βήμα, ο Νίκος Κυλίμος για την αγροτική σας ενημέρωση. Τα τελευταία γεγονότα θα μεταδοθούν περίπου τα μεσάνυχτα. Από όλους όσους εργαστήκαμε, κυρίες και κύριοι, στην παραγωγή του δελτίου μας, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.